Κώστας Κόκολας τον συνάντησε μετά το τέλος της παράστασης Λυσιστράτη όπου πρωταγωνιστεί και ο γνωστός ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει για την οικονομική κρίση αλλά και όλα όσα τον απασχολούν. Κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε στο δρόμο. Δεν πρέπει να παλέψουμε γιατί έχουμε και παιδιά. Και εγώ στο κάτω-κάτω του χρόνου βγαίνω στη σύνταξη. Το θέμα είναι ότι έχω δύο παιδιά. Δεν πρέπει να υπάρξει μπροστά τους μια προοπτική. Και για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλος. Από το 2007 μέχρι και σήμερα που είναι 5 χρόνια δεν έκανα τηλεόραση. Όχι γιατί το επέλεξα να μην κάνω τηλεόραση, πολύ απλά δεν με ζήτησαν. Όλα έρχονται και παρέρχονται σε αυτή τη ζωή. Και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να είμαστε καλά. Και όταν τελειώνει κάτι, πρέπει να το νιώθουμε, να το ξέρουμε και να το κλείνουμε. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Είναι πολύ λιγότερες και οι δουλειές. Είναι τρομακτικά λιγότερες οι δουλειές. Έχω την αίσθηση ότι γινόντουσαν 40 σειρές το χρόνο και γίνονται 4. Αυτή την αίσθηση έχω. Και δεν είναι μόνο για μένα. Πραγματικά, δείτε ποιοι άνθρωποι του ελληνικού θεάτρου δουλεύουν αυτή τη τηλεόραση. Υπάρχουν 3-4 άνθρωποι που κάναν κάποια στιγμή 5 κομμάτια εκεί το 50-50 και μια πολυκατοικία που μέχρι το τέλος. Δηλαδή ήταν ελάχιστοι συνάδελφοι που ήταν στη τηλεόραση. Δείξατε οι ηθοποιοί τα κασέ. Αυτό είναι γνωστό. Ναι, και πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Έχουν πέσει εγώ ένα εστιατόριο στο Καλαμάκι και που ζήτησα μείωση από τον ιδιοκτήτη στο ενίκιο, ζητάω μείωση από τα παιδιά που δουλεύουν μέσα, γιατί υπάρχει ένας κατάλογος που έπρεπε να γίνει ο μισός σε τιμές για να μπει ένας άνθρωπος που του κόψανε την άδεια, το επίδομα, το μισθό κτλ. Κτλ. Πώς θα γίνει, όλοι πρέπει να πάμε προς τα κάτω. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στη χάκη. Ήταν ευχάριστο το ότι φέτος το θέατρο έχει πάει καλά. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο πια παρά να βγούμε από το σπίτι μας για να τρελαθούμε όλοι μαζί. Υπάρχει μια τρομοκρατία τηλεοπτική. Μας παίρνουν τα σπίτια μας, παίρνουν τη ζωή μας, παίρνουν εκείνοι μας, παίρνουν το άλλο. Όπου υπάρχει μια τρομοκρατία και τελικά οι άνθρωποι βρίσκουν ένα πάγιο, ας πούμε, στο να βγουν, να πάνε να δουν μια παράσταση, να πάνε να φάνε κάτι, να πάνε στην παρέλα, να κάνουν ένα μπάνιο, ακριβώς για να φύγουν από αυτό το πανικό. Πανούργα, πανούργα, γιατί τα κάνεις όλα αυτά, ακούς τις άλλες και μένα τυρανάς, βρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά, γιατί υπάρχουν 5 άνθρωποι που είναι η ιστορία του ελληνικού θεάτρου, που είναι ο Θήμιος ο Γραγατσάνης, ο Κώστας ο Βουτσάς, ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, ο Βασίλης ο Τσιβηλίκας, η Βάσκη Τριφύλη. Τους έχω δει, τους έχω εισπράξει, με έχουν καθορίσει ο ένας λίγο, ο άλλος περισσότερο.